Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω σήμερα είναι λίγο πολύ, όχι απλά έτσι ορισμένες πληροφορίες, αλλά κάτι για να μπορείτε ας πούμε, να διαλογιστείτε και μόνοι σας καμιά φορά. Καταλάβετε ότι μέσα μας, θα λέγαμε, όλο αυτό το συνοθήλευμα που έχουμε σαν μονάδα είναι συλλογικό από μικρότερες μονάδες, όπως φτιάχνετε τα πάντα ως σύμπαν. Είναι συλλογικές, θα λέγαμε, μονάδες. Γιατί παίρνουν τα μικρότερα, οι μεγάλες συνειδήσεις και τα φτιάχνουν φορείς για να μπορούν μέσα από εκεί πέρα να παίρνουν ορισμένες εμπειρίες. Και θέλω να φανταστείτε τον εαυτό σας ότι είσαστε, θα λέγαμε, μια μεγάλη λίμνη ορισμένων τέτοιων μονάδων. Έτσι, μια επέκταση. Και αυτή η επέκταση αυτή τη στιγμή είσαστε στη γη και είσαστε ακριβώς στον πυρήνα. Και αυτή η επέκταση σας αρχίζει και ακτινοβολεί από τον πυρήνα της γης, έτσι, προς τα έξω. Και κάθε φορά αυτή η ακτινοβολία, αναλόγως τη δύναμη, την εμπειρία, το φως που μπορείτε και έχετε μέσα σας, αρχίζει να κάνει ομόκεντρους κύκλους. Και σε κάθε ομόκεντρο κύκλο φανταστείτε ότι εκεί πέρα μπορούμε να παίξουμε και σε μία διάσταση, με ένα σώμα, με ένα φορέα. Και ότι αυτοί οι ομόκεντροι κύκλοι είναι όλα αυτά που ξέρουμε εμείς, έτσι, και λέμε ότι η ψυχική μας εμπειρία, έχουμε ψυχή και αρχίζουμε και γυρίζει γύρω από τη γη, από το κέντρο και φτάνει σιγά σιγά να ανοίγει και φτάνει στα άκρα και μόλις περάσει όλο αυτό το μαγνητικό, θα λέγαμε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της γης, μπορεί να επεκτείνεται και περισσότερο. Και φανταστείτε ότι εκεί πέρα ακριβώς στις επεκτάσεις σας, στις επεκτάσεις αυτές μπορείτε και καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα υπάρχουν μελλοντικοί, θα λέγαμε, αυτοί σας. Γιατί όλα είναι εδώ και τώρα. Κλείστε τα μικρόφωνα γιατί ακούγεστε, παρακαλώ. Λοιπόν, κάθε φορά αυτές οι επεκτάσεις σας, έτσι όπως είμαστε, καταλάβετε ότι υπάρχουν και μέσα μας. Μέσα σας, αυτό που λέτε το σώμα σας τώρα, τι γίνεται, αρχίζει από το κέντρο σας και αρχίζει και επεκτείνεται, θα λέγαμε, όλη η ακτινοβολία σας. Και μέσα σε αυτή την εσάρκωση, έτσι, μέσα σε αυτή τη ζωή, μέσα σε αυτή την κατάσταση την οποία βιώνετε, αυτή η ακτινοβολία αρχίζει και εμπεριέχει ορισμένα επίπεδα. Και αυτά τα επίπεδα μας κάνουν να μπορούμε να συλλαμβάνουμε, έτσι, ορισμένες διαστάσεις μέσα μας. Γιατί στην πραγματικότητα όλο αυτό που βλέπουμε είναι οι δικές μας προβολές. Οι δικές μας προβολές ξεκινάνε από το μικρό κόσμο, αυτό που έχουμε μέσα μας. Αυτό που έχουμε μέσα μας λέγεται μικρόκοσμος γιατί είναι όλα, θα λέγαμε, τα στοιχεία που φτιάχνουν το δικό μας σύμπαν, το δικό μας κόσμο. Ακριβώς μέσα μας είναι ότι είναι και έξω. Όλα αυτά που λέμε άστρη, πόδια, στάσεις, όλα έρχονται έτσι και γίνονται σαν προβολή έξω. Ό,τι είναι το σύμπαν έξω, είναι το σύμπαν και μέσα μας. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει, αυτό που λέμε αστρικό, καμιά φορά, έτσι, αυτά που έχετε καταλάβει, άλλες διαστάσεις τις οποίες υπάρχουν, υπάρχουν ακριβώς και μέσα μας. Επειδή εμείς ψάχνουμε το εσωτερικό μας, όχι σαν την επιστήμη, το έξω, το σύμπαν, την προβολή, ψάχνουμε το εξωτερικό μας, μπορούμε κατά τη στοιχεία να καταλάβουμε όλο τον κόσμο. Γιατί απλά μπαίνουμε στο εσωτερικό μας και όσο εμβαθύνουμε στο σύμπαν και πηγαίνουμε, θα λέγαμε, να βρούμε τη δική μας ενέργεια, το δικό μας ήλιο, τόσο πιο πολύ θα φαίνεται και έξω ότι μπορούμε να φτάσουμε στον εξωτερικό ήλιο. Όσο πηγαίνουμε προς την πηγή έξω, τόσο πηγαίνουμε προς την πηγή μέσα. Αλλά υπάρχουν αυτοί οι δύο δρόμοι. Αυτό που βλέπουμε απ' έξω μας και μπορούμε να το αναλύσουμε σαν φορείς και να βρούμε τον εσωτερικό εαυτό μέσα μας και είναι ακριβώς το ίδιο γιατί όλα είναι κύκλος σε αυτό το ολογραφικό σύμπαν το οποίο ζούμε. Κάτω από αυτές τις συνθήκες θα ήθελα να σας πω ορισμένα πραγματάκια ότι ανάμεσα σε αυτούς τους κύκλους, έτσι, και στο φως το οποίο διατηρούμε ξεκινάμε και παίζουμε σε όλες τις διαστάσεις αυτό το πράγμα που λέμε χειραγώγηση φωτός. Στην πραγματικότητα όλα αυτά τα πράγματα τώρα που ζείτε τώρα, που λέτε συναισθήματα αυτά, ιστορίες, καημοί, φόβοι, ψυχολογικά, παραψυχολογικά, όλα είναι για να μάθουμε να χειριζόμαστε το φως μέσα μας. Κάθε φορά που χειριζόμαστε το φως, στην πραγματικότητα βγάζουμε, θα λέγαμε, τα σκοτάδια ή φέρνουμε φως ή η έλλειψη φωτός που λέμε ότι είναι το σκοτάδι. Όλα αυτά είναι ορισμένες διανοητικές, θα λέγαμε, καταστάσεις ή ερμηνείες για να μπορούμε μέσα μας να έρθουμε σε μια δόνηση, ώστε αυτή η δόνηση, η συχνότητα, να αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό φωτεινό μέσα μας, που για μας φαίνεται στο διανοητικό μας σαν πληροφορία. Και μόλις έχουμε την κατάλληλη πληροφορία μέσα μας και αρχίζουμε και εξασκούμε αυτή την πληροφορία, αυτό το φως, αρχίζουμε και δημιουργούμε τα σενάρια. Και αυτά τα σενάρια δημιουργούν την πραγματικότητά μας. Έτσι λοιπόν κάθε φορά κινούμαστε μέσα στις διαστάσεις
της εκπομπής μας και σιγά σιγά εμείς μες στο χρονικό, τώρα αυτό το γραμμικό χρόνο το οποίο καταλαβαίνουμε, έτσι που τον έχουμε φτιάξει με κύκλους, επειδή καταλαβαίνουμε όλα αυτά τα πράγματα σε κυκλικές, τα λέγαμε αναλογίες, κυκλικούς χρόνους, τι βλέπουμε, ότι σιγά σιγά προχωράει η ανθρωπότητα και πάει στην τρίτη πυκνότητα συνείδησης, στην τέταρτη πυκνότητα συνείδησης και ανεβαίνει διαστάσεις και ότι φεύγουμε από τον πυρήνα της γης και πηγαίνουμε προς έξω και πιο έξω και μετά πάμε και στο διάστημα και. Αυτό ακριβώς το πράγμα γίνεται και μέσα μας. Αυτό ακριβώς το πράγμα γίνεται και στους γαλαξίες, αυτό ακριβώς το πράγμα γίνεται κάθε φορά που λέμε το σύμπαν αρχίζει, τα λέγαμε, και επεκτείνεται. Επεκτείνεται γιατί συνέχεια ακτινοβολεί. Αυτή την ακτινοβολία έχουμε και μέσα μας. Και όταν εμείς είμαστε άνθρωποι τώρα, ας ξαναγυρίσουμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε εμείς τώρα εδώ, στο φυσικό, τι κάνουμε, ακτινοβολούμε. Και όλη αυτή η ακτινοβολία αρχίζει και μας δίνει την συνείδηση όταν εμείς μπορούμε και μπαίνουμε μέσα στην ακτινοβολία. Όχι τόσο πολύ στη συνείδηση του σώματός μας, που λέτε, OK, καταλαβαίνω τη σάρκα μου, αλλά αρχίζει και επεκτείνεται μέσα στην άβρα που είχε πει και ο φίλος μας πριν, και αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε διαισθητικά τόσες πολλές πληροφορίες, που όμως το μυαλό μας δεν είναι ικανό να τις συλλάβει. Και επειδή είναι πάρα πολλές πληροφορίες, τι λέμε, αφαιθείτε στη διαίσθησή σας. Ακολουθήστε τον ενθουσιασμό σας. Γιατί ίδια το σώμα μέσα σας, ο εαυτός, χωρίς την κατάκριση, την επίκριση, τη σκέψη, είναι αυτομάτως. Θα λέγαμε όλη η εμπειρία όλων των πληροφοριών. Επειδή όμως το διανοητικό δεν μπορεί να συλλάβει τόσες πολλές πληροφορίες, όσο μπορεί να συλλάβει, θα λέγαμε, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της καρδιάς, έτσι, ξεκινάει και αρχίζει και επιλέγει. Επιλέγει βάσει των πεπιθήσεων, όπως έχουμε πει, επιλέγει βάσει των εγώ, επιλέγει βάσει της δόνης, επιλέγει βάσει των σεναρίων, επιλέγει βάσει περιπτώσει βάσει των προγραμμάτων που παίζει. Αυτό ήθελα να σας πω μέχρι στιγμής. Δεν είναι πολλά πράγματα σήμερα που θέλω να πω, γιατί βλέπω ότι είμαστε πάρα πολλοί, και για να ρίξουμε το δυναμικό μας στις ερωτήσεις. Μπορείτε να ανοίξετε τα μικρόφωνα και να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Εντάξει. Εντάξει, γίνεται λίγο γρήγορο αυτό, παιδιά, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο έγινε κατανοητό, αλλά ήταν ένα πράγμα που ήθελα να πω σε αυτή τη συζήτηση που είχαμε κάνει, να ασχοληθούμε λίγο, έτσι, ξέρεις, και σαν μια διαλογιστική κατάσταση μέσα μας, έτσι, για να καταλάβετε πάνω απ' όλα πώς μπορούμε συνέχεια και δεχόμαστε αυτές τις τρεις, θα λέγαμε, βασικά δύο εμείς καταλαβαίνουμε, έτσι, την κεντρομόλο και τη φυγό κεντροδύναμη, που συνέχεια δουλεύει μέσα μας, γι' αυτό έχουμε και την αναπνοή, εκπνοή, εισπνοή, όλα τα πράγματα σημαίνουν έτσι. Όλα τα πράγματα σημαίνουν έτσι, και έχουμε τάσεις να δημιουργίας, τάσεις απορρόφησης της πληροφορίας για ανακαθορισμό. Συνέχεια τι κάνω, δημιουργώ, αλλά και μαθαίνω από τη δημιουργία μου. Ό,τι κάνει το σύμπαν κάνουμε και εμείς μέσα μας. Συνεχώς, αυτή η ανάσα συνέχεια, αυτή η αναπνοή, έτσι, πώς έχουμε πει, μας δένει ακριβώς με τον κατάλληλο χωροχρόνο, με την κατάλληλη, θα λέγαμε, κβαντική ενέργεια, το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα σαν πραγματικότητα και ζούμε μέσα, και κάθε φορά δημιουργούμε εμείς οι άνθρωποι ακριβώς έτσι. Αλλά τι γίνεται, αυτή η πολικότητα που οι περισσότεροι βλέπουν, αυτή το καλό, το κακό και όλα αυτά τα διάφορα πράγματα, είναι ακριβώς επειδή δεν μπορούν να χειριστούν ακόμα αυτές τις δυνάμεις, αυτή την φυγόκεντρο, έτσι, δύναμη, και την κεντρομόλο μέσα τους, την ώρα που πρέπει, και συνέχεια έρχονται σε διαμάχη μεταξύ τους. Βλέπετε, όπως είχαν πει και οι άλλοι, ότι το γι' αυτό δεν τα κάνω εγώ αυτά, γιατί ο καθένας. Βλέπετε ότι το αίμα μας συνέχεια, βλέπετε, όταν περνάει από την καρδιά, έρχεται από τα αριστερά, πάει στα δεξιά, έρχεται από τα αριστερά, πάει στα δεξιά, αλλά ποτέ δεν μπλέκει, έτσι. Δημιουργεί αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρω μας, αλλά ποτέ δεν μπλέκει. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε και εμείς. Το θέμα δεν είναι να σκοτώσουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας, δεν είναι να βγάλουμε κάτι, είναι να το βάλουμε στο σωστό κύκλο μας, να συνυπάρχουν και τα δύο σαν κύκλος. Ο άνθρωπος είναι, γιατί κάνει, παίρνει το μισό ημισφαίριο κάθε φορά του κύκλου και αρχίζει και λέει αυτό είναι το σωστό, το άλλο το σωστό, αναλόγως στην πορεία του. Σε τι τόξο βρίσκεται πάνω στον κύκλο, επειδή δεν εννοεί κυκλικά. Θα λέγαμε ότι αρχίζει και βλέπει τον κύκλο τετραγωνικά. Έχει φτιάξει ένα τετράγωνο και πάει και βλέπει τον κύκλο έτσι, και πάονται, δεν χωράνε τα πράγματα. Όταν δείτε τον κύκλο κυκλικά, θα δείτε πώς θα έρχονται μέσα σας, έτσι, όλο αυτός ο κύκλος, είτε λέγεται ζωή, είτε λέγεται ήλιος, είτε λέγεται σκέψη, είτε λέγεται συνέστημα, όλο αυτό το πράγμα που χωρίζεται σε θετικό και αρνητικό, και όπως είναι η ροή του αίματός μας, έτσι θα συμβαίνουν όλα. Δεν θα μπερδεύονται.
Απλά θα πηγαίνουν ακριβώς όπως είναι, ξέρεις, η αρτηρία και μετά πηγαίνει στη φλέβα και ξανά φλέβα αρτηρία και ξανά αρτηρία φλέβα. Ακριβώς έτσι θα πηγαίνει μέσα σας. Και θα είναι μια κυκλική, πόσο πολύ σύντομη κατάσταση που θα δουλεύετε σε περισσότερα, θα λέγαμε έτσι, συχνότητες φωτεινές. Οπότε όλο αυτό το πράγμα ξαφνικά με το που βλέπετε κάτι, αυτόματα θα βλέπετε όλο τον κύκλο ύπαρξής του. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Αυτόματα ακόμα και το συνέστημα που θα νιώθετε κάτι, αυτόματα θα γίνεται όλο ο κύκλος. Όλο ο μηχανισμός θα παίζει μπροστά σας. Γιατί ακριβώς τον ξέρετε, το έχετε παίξει τόσες φορές. Απλά δεν έχετε δώσει σημασία, γιατί το ένα πολεμάει το άλλο. Μόλις μπουν στη σειρά θα δείτε ότι όλα είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Το σύμπαν είναι τέλειο, εμείς είμαστε τέλειοι, τα πάντα είναι τέλεια. Απλώς δεν έχουμε συλλάβει την τελειότητα μέσα μας. Έτσι. Όλος ο δρόμος δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι να μάθουμε τον εαυτό μας. Έτσι. Και στην αρχή ξεκινάμε μη γνωρίζοντας τον εαυτό μας. Μετά έρχεται μια εμπιστοσύνη. Μετά βλέπω ότι ο εαυτός μας αρχίζει και μας δίνει μια ένωση με τους άλλους ανθρώπους. Και ξεκινάει ο εαυτός μας και γίνεται μετά όλο το σύμπαν. Και αυτό είναι ένα κύκλος. Ξεκινάμε από το 0 και ξαναγυρίζουμε στο 0. Λοιπόν, ακούω, έχετε κάτι ερωτήσεις, να καλωσορίσουμε και τη Βούλα που μας τσάκισε εδώ πέρα, πήγα να μιλήσω και με έκοψε 500 φορές. Μας ακούς, Βούλα? Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, άρχισες αλλά τα κατάφερες τελικά. Λοιπόν, όποιος θέλει, βέβαια ας ξεκινήσουμε να κάνουμε τις ερωτήσεις, παιδιά. Οτιδήποτε θέμα σας απασχολεί, όχι μόνο για αυτό που είπα, έτσι. Ό,τι θέλει ο κάποιος, ξέρεις, μπορεί να μιλήσουμε ελεύθερα.